Δήμαρχε, σήμερα ανακοινώσετε εκ νέου την υποψηφιότητά σας για το Δημαρχιακό Θόκο. Την ανανέωση στην ουσία. Σήμερα ήταν και η επίσημη ανακήρυξη όχι μόνο της δικιάς μας υποψηφιότητας, αλλά και του συνδυασμού μας, συνεργασία για την Καλαμαριά. Αναλάβαμε το Δήμο σε μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας. Πιστεύω ότι κάναμε ένα τάνιο αγώνα, καταφέραμε να κρατήσουμε το Δήμο μας όρθιο, όπως επίσης και όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την κοινωνική συνοχή στην πόλη μας. Κάναμε ένα μεγάλο σημαντικό έργο και με μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι το μετρό, το δίκτυο βρύων υδάτων, μεγάλα πάρκα, το καινούριο πολιτιστικό κέντρο στην επέκταση και έργα σε κάθε γειτονιά. Πιστεύω ότι κάναμε έργο, κάναμε βήματα, έχουμε όραμα για την Καλαμαριά παρόλο που η συγκυρία είναι δύσκολη και διεκδικούμε τη συνέχεια. Ακούγοντάς σας νωρίτερα να λέτε όλα αυτά τα που έχετε κάνει και οραματίζεστε, σχηματίζεται μια εικόνα ότι η Καλαμαριά είναι ένας παράδεισος. Αυτό ισχύει, είναι έτσι όντως? Η Καλαμαριά είναι ένας παράδεισος με την έννοια ότι η Καλαμαριά είναι αυτή τη στιγμή είναι από τους πρώτους δήμους σε ζήτηση κατοικίας για τα νέα ζευγάρια και για άλλους που θέλουν να μείνουν εκτός του πολυδομικού συγκροτήματος. Και αυτό η Καλαμαριά το έχει κατακτήσει. Δηλαδή, έχει σχολείο σε κάθε γειτονιά, νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο, έχει παιδικό σταθμό σε κάθε γειτονιά, έχει το πάρκο, την πλατεία. Η Καλαμαριά είναι δομημένη έτσι προσφυγικά, που καταφέρνει μέσα από δράσεις και ενέργειες να αφομοιώνει πολύ γρήγορα τους νέους κατοίκους που έρχονται στην πόλη μας και να κρατάει και το προσφυγικό του στοιχείο, αλλά και τα νέα δεδομένα, και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Μιας και περπατάτε στους δρόμους της Καλαμαριάς, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που απασχολεί τους συνδημότες σας και σας καλούν εσάς να το αντιμετωπίσετε? Επειδή είμαι από τους ανθρώπους, ξέρετε, που γυρίζω και συναναστρέφομαι και με τους πολίτες και με τους φορείς της πόλης, τα προβλήματα που βάζουν συνήθως οι συμπολίτες μας είναι πρώτον το θέμα της καθαριότητας, το οποίο τολμώ να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αισθητά, διότι έχουμε πάρει προσωπικό και κάνουμε τη δουλειά μας. Βέβαια, το προσωπικό που πήραμε είναι εποχιακού χαρακτήρα με 5 μήνες και 8 μήνες συμβάσεις, κάτι που δεν τιμά, δηλαδή όχι μόνο που δεν τιμά το κράτος, με την έννοια ότι σε αυτές τις δομές θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό το οποίο να στηρίζει αυτές τις υπηρεσίες καθαριότητας και να μην δημιουργούνται αυτά τα κενά. Κάποια διαστήματα η πόλη είναι καθαρή και κάποια δεν μπορεί να σκουπιστεί στη συνέχεια. Επίσης, κάποια άλλα ζητήματα που βάζουν είναι κυρίως οι ελεύθεροι χώροι, εκεί που τους επισκέπτονται κυρίως για να βρουν ένα διέξοδο και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, τα πάρκα, οι πλατείες. Εκεί πιστεύω ότι είμαστε καλά και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Κάνοντας ένα απολογισμό της θητείας σας, πιστεύετε ότι ο Καλλικράτης βοήθησε ή όχι το Δήμο Καλαμαριάς? Ο Καλλικράτης ήταν το νέο νομοθέτημα που έπρεπε να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση από 1η-1η του 2011. Κατά συνέπεια, εμείς και εγώ ως Δήμαρχος, αλλά και η σημερινή διοίκηση του Δήμου, έπρεπε να υλοποιήσει. Είχαμε πει τότε, όταν συζητούσαμε σε επίπεδο διαβούλευσης τον Καλλικράτη, ότι αν το εγχείρημα αυτό, το οποίο στέκει σε μια βάση που προέβλεπε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στήριξη των αρμοδιοτήτων αυτών με πόρους από την κεντρική πολιτεία και στήριξη θεσμικά του όλου πλαισίου, θα μπορούσε αυτό να δώσει ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα και να λύσει προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Η έλλειψη χρημάτων όμως, η μείωση του στελεχειακού δυναμικού πήγε τα πράγματα πάρα πολύ πίσω. Αλλά θα πω ότι ο Καλλικράτης όμως κάποιες παθογένειες της αυτοδιοίκησης που ήταν από παλιά και κάποιες λειτουργικές τις έβαλε σε μια τάξη. Δεν βοηθήθηκε όμως οικονομικά και θεσμικά σε κάποια σημεία, με αποτέλεσμα να έχει τις λειτουργίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των Δήμων. Πιστεύετε ότι η θητεία ενός δημάρχου έχει ημερομηνία λήξης? Εσείς τώρα διεκδικείτε τη δεύτερη θητεία σας. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα όριο για έναν δήμαρχο? Καταρχήν να πω ότι αισθάνομαι ακόμα δυνατός. Καταλαβαίνω από το κλίμα τη συμπαράσταση και την αγάπη των συμπολιτών μου και επειδή κατέβαλα μια σημαντική προσπάθεια για να κρατήσουμε το Δήμο όρθιο και το 2010 όταν κατέβηκα υποψήφιος τους είχα πει ότι θα υπάρχει μια αντιστοιχία λόγων και έργων, κάτι που το κάναμε και θα φανεί από το πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες και στο λαό της Καλαμαριάς, ότι αυτά που είπαμε το 2010 ένα μεγάλο κομμάτι σε επίπεδο 60-70% έχει πραγματοποιηθεί. Πιστεύω ότι όσο ο Δήμαρχος έχει δυνάμεις, όσο τον αγαπάει ο κόσμος, όσο
έχει ένα καθαρό πρόσωπο στην κοινωνία, όσο αγωνίζεται καθημερινά και είναι δίπλα στον κόσμο, νομίζω ότι αξίζει να προσπαθεί και για τη συνέχεια. Αυτό είναι το μήνυμά σας που θέλετε να περάσετε στους συνδημότες σας? Εγώ αυτό που θέλω να περάσω στους συμπολίτες μου είναι να με κρίνουν για αυτός που είμαι προσωπικά, να κρίνουν την προσπάθεια που κατέβαλα σε επίπεδο Δήμου αλλά και σε επίπεδο έργων και να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν. Εγώ τολμώ να πω ότι τίμησα την ψήφο τους όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που η συγκυρία ήταν δύσκολη, και τους ζητώ να στρατευτούμε μαζί για να κάνουμε την Καλαμαριά ακόμα πιο όμορφη και πιο λειτουργική. Να σας ευχηθούμε καλό προεκλογικό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.